Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε και σήμερα, πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας στη σελίδα μου. Μετά από ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για την Ευρωλίγκα και τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, το οποίο θα αναλύσουμε σε λίγο, και παραμονές ενός κρίσιμου αγώνα, όπως κρίσιμος είναι κάθε αγώνας του Παναθηναϊκού από εδώ και πέρα στο πρωτάθλημα, όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, μετά τις απώλειες των πρώτων αγωνιστικών και τις κακές εμφανίσεις. Το 3-3, καταρχήν αυτό που είπαμε χθες, νίκη έστω και με μισό πόντο ήρθε. Δεύτερον, δεν είναι μόνο η νίκη. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη φιναλίστ της Ευρωλίγκας. Κράτησε την έδρα του μετά την γκέλα με τη Μιλάνο και κέρδισε πολύ πιο άνετα ακόμα και από όσο δείχνει το τελικό σκορ. Ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα έβγαλε αυτή την αισιοδοξία, αυτή τη θετική ενέργεια, ότι ό,τι και να γίνει αυτό το παιχνίδι δεν στραβώνει. Τουλάχιστον στα υπόλοιπα παιχνίδια της Ευρωλίγκας που ο Παναθηναϊκός, ακόμα και αυτά που κέρδισε, θυμάστε τι είχαμε μετά τη Zenit, δεν έβγαζε αυτή τη σιγουριά. Για μένα είναι η πιο πλήρης εμφάνιση που έχει γίνει. Είναι η πιο ενθαρρυντική εμφάνιση, κυρίως γιατί ο Παναθηναϊκός είχε συγκεκριμένες αρχές στο παιχνίδι. Κατάφερε να χαλάσει το μυαλό της ΕΦΕΣ. Κατάφερε να της δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στο να εκμεταλλευτεί τα ατού της. Το παιχνίδι του Σίγκλετον που τελείωσε με double-double για μένα ήταν ανούσιο. Δεν πρόσφερε απολύτως τίποτα στην ΕΦΕΣ. Και από εκεί και πέρα περιορίστηκε στο μικρό playbook του Αταμάν για το roster που έχει, το αν θα σου κάνει τη ζημιά ο Λάρκιν. Ο Λάρκιν θα μπορούσε όντως να σου κάνει τη ζημιά. Οι πιθανότητες ήταν λίγες όμως. Ήταν λίγες με αυτόν τον Παναθηναϊκό που για πρώτη φορά χθες σε τόσο μεγάλο βαθμό ανέδειξε πρωταγωνιστές. Ο Ράις είναι καθοριστική η εμφάνισή του. Ο Τζόνσον επιτέλους είχε προσανατολισμό. Ήταν πολύ θετικός. Εντάξει, για τον Καλάθι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι για τον double-double με τους 11 πόντους και τις 10 assist. Είναι μια κανονική εμφάνιση του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Και επιτέλους είχε επιρροή στο παιχνίδι του ο Παπαγιάννης. Απέναντι, όχι σε κακή frontline. Ίσα-ίσα η frontline της ΕΦΕΣ είναι ιδιαίτερος ποιοτική. Για μία ακόμη φορά, εντάξει, χάθηκαν rebound, ok, δεν αλλάζουν όλα από μία μέρα στην άλλη. Μην ξεχνάμε ότι η εμφάνιση αυτή ήρθε μετά από βαριά ήττα στη Ρωσία. Προσαρμόστηκε πολύ καλά ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του αντιπάλου. Δοκίμασε και σχήματα ο Πεδουλάκης. Ήταν καλό το κοουτσάρισμα του προπονητή χθες, ήταν καλή διαχείριση του αγώνα. Την ώρα που ο Αταμάν έδειχνε εγκλωβισμένος, ο Πεδουλάκης έβγαζε συνέχεια παίκτες που του έκαναν έστω και με προσωπικές ενέργειες τη διαφορά. Υπάρχει το 12-0 στην τρίτη περίοδο που ο Παναθηναϊκός δεν έβαλε τον εαυτό του όπως σε προηγούμενα παιχνίδια να το χάσει, να χάσει δηλαδή αυτή τη διαφορά, γιατί αντίστοιχα σερί είχε ξανακάνει ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα του παιχνίδια. Γενικά ήταν ένα πολύ καλό βράδυ στο οποίο ο Παναθηναϊκός κερδίζει τη νίκη απέναντι σε ομάδα με 4-1, όπως είπαμε και στην αρχή, αφήστε το φιναλίστ της Ευρωλίγκας που έτσι κι αλλιώς είναι παράσημο, απέναντι σε ομάδα με 4-1, ηρεμία και ψυχολογία. Βέβαια, μέχρι το Κάουνας υπάρχουν δύο εντός έδρας παιχνίδια με Βαλένθια και Άλμπα Βερολίνου. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πλην του 2-2. Εκεί πραγματικά στο 5-3 ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να μιλάει για μια διαφορετική κατάσταση σε σχέση με αυτήν που βίωσε μετά το παιχνίδι με τη Χίμκι, μετά το 2-3. Θα έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρον την έδρα του, θα έχει κάνει μια πολύτιμη νίκη συν δύο αυτονόητες, όσο καλή και να είναι η Άλμπα και ανταγωνιστική, τη Βαλένθια δεν το συζητάω ότι πρέπει να την κερδίσει. Επομένως,
Νομίζω ότι το χθεσινό είναι ένα αποτέλεσμα που δίνει πολύ μεγάλη ηρεμία, πίστοση χρόνου, δίνει στον Παναθηναϊκό αυτό που ζητούσε. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να χάσει πολλά ο Παναθηναϊκός χθες, αν στράβωνε. Λοιπόν, να πάμε σε κάποια μηνύματα για να μην τα χάσουμε όπως χθες. Βέβαια, σας απάντησα. Τα είδα εννοώ σε όσους χρειαζόσασταν κάποια απάντηση, έτσι κάποιο σχολιασμό. Ο Λέανδρος λέει: Καλημέρα, Λάμπρο. Πιστεύω ότι η ομάδα θέλει έναν παίκτη τύπου Χάκετ ή Βέστερμαν. Άκουσα τη δήλωση του Πεδουμπλάκη χθες που ζήτησε γκάρντια να ενισχυθεί στην άμυνα. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ψηλό. Είναι προσωπική άποψη, σίγουρα ο προπονητής ξέρει καλύτερα, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει ψηλό. Καλημέρα, Λάμπρο, λέει ο Γιώργος. Φοβερή άμυνα Παπαπέτρου Τζόνσον. Πολύ βοήθησε ο Παπαγιάννης. Πάρα πολύ καλό ο Ράις. Αλλά μην ξεχνάμε, πολύ άστοχη ΕΦΕΣ, λέει ο Νίκος. Εντάξει, Νίκο, ο Παναθηναϊκός έπαιξε και ομάδες όπως η Μιλάνο που ήταν πάρα πολύ εύστοχες. Εννοώ ότι στην αστοχία του άλλου κάτι έχει κάνει και εσύ σωστά, όπως και στην αστοχία του άλλου κάτι έχει κάνει και εσύ λάθος. Καλημέρα, φίλε Λάμπρο. Εξαιρετικό Τζόνσον χθες και πολύ καλό κοουτσάρισμα, Πεδουλάκη, λέει ο Βαγγέλης. Γεια σου, Λάμπρο, δύναμη, λέει ο Γρηγόρης. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα στο φίλο μου τον Πάνο το Μακρύ. Ο Βαγγέλης, ο φίλος μου ο Βάγκος, λέει: Γεια σου, Λάμπρο, κράτα γερά. Σχόλιο για εξαγορά Μέγκα από Μαρινάκη και ποια σχέση με οικογένεια, λέει ο Γιώργος. Θα απαντήσω στη συνέχεια. Λάμπρο, καλησπέρα. Καλησπέρα στο Θανάση, καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο. Αυτά είναι τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει μέχρι τώρα. Απλά φίλε Λάμπρο, θέλουμε οπωσδήποτε πεντάρι, λέει ο Νίκος, το είπα. Και καλημέρα Λάμπρο, καλό μήνα. Καλό μήνα βέβαια, παιδιά, παρέλειψα να σας το πω. Καλό μήνα να είστε γεροί, να έχετε υγεία. Η γνώμη σου για τις δηλώσεις του Ζουνίδη. Λοιπόν, έκανα ένα post χθες. Ο Ζουνίδης, καταρχήν νομίζω ότι είναι άκυρο να συζητάμε τώρα για έναν προπονητή που έχει φύγει. Για να κλείσω τον μπάσκετ. Στον Κυριάκο. Αυτό που ακούστηκε χθες για ένα guard ισχύει. Είπε ο προπονητής ότι θέλει ένα guard ακόμα. Και σήμερα είχαμε και την αλλαγή του Μπεντίλ με τον Brown στην Basket League, που λογικά σημαίνει νομίζω και το τέλος του Brown τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό θα ταξινικά θα φάνει. Έλεγα λοιπόν για τις δηλώσεις του Ζουνίδη. Παραμονές ενός τέτοιου αγώνα, το τι έγινε το Δεκέμβριο του 2017 και τον Ιανουάριο του 2018 λίγο πολύ είναι γνωστά. Ο Ζουνίδης, δεν έχω δει το βίντεο, έχω διαβάσει τις δηλώσεις του στο SDNA. Δεν είπε κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε. Μίλησε γενικά, οι δηλώσεις του είναι σε ένα μήκος κύματος πιο ήρεμο, πιο ψύχρεμο, πιο αποστασιοποιημένο σε σχέση με τότε. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είπε κάτι που μας αλλάζει τα δεδομένα. Το ότι ο Αλαφούζος κάνει κακό στον Παναθηναϊκό και στον εαυτό και ο Παναθηναϊκός στον Αλαφούζο το έχουμε χιλιοποιεί. Είναι μια σωστή διαπίστωση. Είπε ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες οικονομικής φύσης από τον Παναθηναϊκό στο πρόσωπό του. Είπε ότι ήταν λάθος που πήγε στην ΑΕΚ. Εντάξει, είναι δική του προσωπική επαγγελματική επιλογή, δεν είμαι εγώ σε θέση να την κρίνω. Ο άνθρωπος μόνος του είπε ότι ήταν λάθος. Εγώ απλά θα πω ότι μία φορά είδα το συνέντευξη τύπου του Μαρίνου Ζουνίδη ως προπονητή της ΑΕΚ στο περσινό 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό και είδα ότι οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ τον αντιμετώπισαν με πολύ διαφορετικό και πολύ αυστηρό τρόπο σε σχέση με τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Ο Ζουνίδης δεν πέρασε καλά στην ΑΕΚ και από δημοσιογραφικής πλευράς τον δέχτηκε πολύ σκληρή κριτική. Και αυτό αποτύπωσε χθες και στις δηλώσεις του. Σε ό,τι αφορά τα του οίκου μας, προς τιμήν του, παρά τις διαφορές που είχε και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ με τον Λιμπερόπουλο, παραδέχθηκε ότι ήταν αυτός ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει τον Μπέρκ και είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή. Τον Λιμπερόπουλο μπορείς να διαφωνείς σε πάρα πολλά πράγματα. Και όταν πήγε στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό ξύλωσε και δημιούργησε αρκετά προβλήματα για τον Παναθηναϊκό, γνώμη μου από τη θέση του τεχνικού διευθυντή, δεν πρόσφερε απολύτως τίποτα. Αλλά τον Μπέργκ και προσπάθησε να τον κρατήσει και προσπάθησε το καλοκαίρι εκείνο, το καλοκαίρι του 2017, να τον πουλήσει σε όσο το δυνατόν καλύτερη τιμή γίνεται. Είδε ότι κανένα από τα δύο δεν είναι εφικτό, γι' αυτό και παρακλήθηκε. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε στο Λιμπερόπουλο 100%. Και πλέον το είπε και ο Ζουνίδης δημόσια. Έτσι. Τώρα, ο Ζουνίδης είχε αποφύγει πέρσι στο 0-0 με την ΑΕΚ να απαντήσει στη δική μου ερώτηση
για το πώς αισθάνεται ότι οι παίκτες που παραγωνίστηκαν επί των ημερών του στο Παναθηναϊκό και μάλιστα στην τρίτη έκδοση εκείνου του ρόστερ που είχαν θέση και ο Μπουζούκης και ο Χατζηγιοβάνης ότι τους αντιμετώπισε κτλ. Δεν θέλησε να απαντήσει και χθες επέλεξε μια διπλωματική απάντηση στο να πει ότι μαζί μου παίζανε και τον υπολόγιζε. Ο Μπουζούκης, είπε ο Ζουνίδη, είχε γίνει ολόκληρη εκστρατεία να παραμείνει το καλοκαίρι του 18 ο Μπουζούκης στο Παναθηναϊκό. Είχε αναλάβει την υπόθεση προσωπικά ο Νταμπίζας με τον Δόνι για να τον αποτρέψουν να πάει στον Αστέρα Τρίπολης. Δεν ήθελε να μείνει ο Μπουζούκης στο Παναθηναϊκό λόγω της κατάστασης που είχε βιώσει με τον Ζουνίδη. Τέλος πάντων, περασμένα ξεχασμένα για μένα, ο Ζουνίδης είναι ένας προπονητής ο οποίος ανήκει στη γενιά των Glory Days παικτών του Παναθηναϊκού. Του πιστώνω στα θετικά ότι δεν πούλησε ποτέ ο Παδηλίκη, ότι είπε ξεκάθαρα ότι ποτέ δεν ήταν Παναθηναϊκός, ωστόσο τίμησε τον Παναθηναϊκό. Θυμήθηκα το πρωτοσέλιδο που είχα κάνει στο Sporttime, στο τελευταίο παιχνίδι του, στα ίδια μέρη. Πιστεύω ότι όντως κάποια στιγμή μπορεί να γυρίσει ο Ζουνίδης στον Παναθηναϊκό κοντά από καλύτερες συνθήκες, όχι με την παρούσα διοίκηση. Είναι αμφίδρομη η κακή σχέση με την παρούσα διοίκηση. Είναι κεφάλαιο του Παναθηναϊκού ο Ζουνίδης και σαν παίκτης και σαν προπονητής. Δεν ξέρω αν έκανε καλά που έμεινε και συντήρησε όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα να βγαίνει και να λέει ότι κάποιοι. Υπάρχουν και ορισμένα πράγματα που μεταφέρονται διαφορετικά στις δηλώσεις του. Εγώ δεν διάβασα ότι είχε κλείσει ο Μολέντο και ο Κουρμπέλη στον Ολυμπιακό. Σίγουρα κάποιο στο περιβάλλον του Αλαφούζου ήθελαν να του σμπρώξουν προ τα εκεί. Μήπω θέλαν όμω, μήπω θέλε και ο δικό του ατζέντη να του σμπρώξει στον ΠΑΟ. Ο οποίο τότε είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τον ίδιο. Γι' αυτό σα λέω ότι κάθε γεγονό έχει δύο νομίσματα. Έχει την καλή πλευρά και την κακή πλευρά. Μάλλον όχι. Έχει τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά. Και στο κάτω-κάτω ο Ζουνίδης το μεγαλύτερο του λάθος και εκεί αυτό που δεν πρόκειται ποτέ. Όχι να να συγχωρήσω, δεν έχω προσωπικά με τον άνθρωπο. Δεν πρόκειται ποτέ να το αποδεχτώ. Είναι ότι έβαλε τον μάνατζερ, τον τεχνικό διευθυντή στην ομάδα. Ο καλύτερος του κόσμου να είναι, ο καλύτερος να είναι 10 Μπαγκεριστάνι, που λέει ο λόγος. Όχι. Δεν έπρεπε να μπει ο Διαμαντόπουλος στη θέση αυτή. Για το φαίνεστε μόνο και μόνο σε μια ομάδα η οποία ήταν οικονομικά σε πλήρη παρακμή και έκανε 13 μεταγραφές το καλοκαίρι του Ζουνίδη. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Ξεκάθαρα δεν έπρεπε να το κάνει. Λοιπόν, πάμε σε κάποια μηνύματα. Αν απομακρυνθεί ο Μπράουν, μπορούμε να πάρουμε Λαρετζάκι και πώς, αλλά σίγουρα χρειάζεται να πάρουμε πεντάρι για να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Κώστα, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Για τα λάθη του στον πάο μας κουβέντα δεν είπε. Εντάξει. Γιάννη. Υπάρχει τόσο σημαντικό παιχνίδι. Σκεφτείτε ότι είμαστε 13 λεπτά στον αέρα και δεν έχουμε μιλήσει το παιχνίδι με τον πάο. Και εντάξει, καταλαβαίνω ότι και πολλοί μου στείλατε μήνυμα χθες για να σχολιάσουμε τα όσα είπε ο Μάρινος. Αλλά εντάξει, είναι κομμάτι της επικαιρότητας. Το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει, μην το ξεχυλώσουμε. Έκανε και λάθη, έκανε και σωστά. Δεν λέω ότι δεν κράτησε την ομάδα. Έτσι. Αλλά ίσως ανοιχτήκαμε εκείνο το διάστημα περισσότερο από όσο έπρεπε. Ο Ζουνίδης, με άτος τραματσόνι, διαχειρίστηκε το μεγαλύτερο μπάτζετ επί Αλαφούζου. Το μεγαλύτερο μπάτζετ της 9ετίας. Καλημέρα, Λάμπρο. Πολύ καλή ομάδα χθες. Μακάρι να έχει και συνέχεια, λέει ο Γιώργος. Καλό μήνα και καλή δύναμη, λέει ο Ηλίας. Γεια σου, Λάμπρο. Παρόν, καλό μήνα, λέει ο Θανάσης. Λάμπρο, πεντάρι 100%, λέει ο Μάνος. Καλό μήνα μετά από ένα μήνα μπλοκαρίσματος λόγω Ερντογάν. Γιατί ρε Μάνο, τι έγινε, είχες κάνει κανένα πώς περίεργο. Καλησπέρα, Λάμπρο. Συμφωνώ μαζί σου. Θέλει ένα ψηλό στυλ Πέκοβιτς. Καλό μήνα, αδελφέ, λέει ο Τάκης. Ο Μπεντίλ θα παίζει τώρα και στην Ευρωλίγκα, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Λάμπρο. Η ομάδα θα βελτιώνεται συνεχώς. Αρνητικότητα καπνογόνα των κουτών. Καλό μήνα, λέει ο Ανδριανός. Οπότε έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα όλα τα μηνύματα πλην του Βασίλη που λέει σωστός για Διαμαντόπουλο. Λάμπρο, καλησπέρα. Λάμπρο, καλό μήνα. Σε περίπτωση ήττα στην Κυριακή, τι Γιάννη μου, τι αν θα φύγει ο Δόνης, δεν ξέρω. Σε έναν υγιή πάω, ο Ζουνίδης δεν χωράει, μην τα ωρεοποιούμε. Αυτό ο Αλαφούζος πρέπει να το αποφασίζει. Ο Αλαφούζος το πρότεινε, λέει ο Νίκος. Δύσκολο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Μπορούμε ισοπαλία, πιστεύω, λέει ο Λέανδρος. Ο Βονόρτας για τις ακαδημίες, αφού δεν υπάρχει ο Ρότσα πια, του οποίου του εξηγήθηκαν κάκιστα και τον άφησαν απλήρωτο. Για τις ακαδημίες, νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε. Εγώ πιστεύω και σήμερα, γιατί τέλος πάντων έχω μια πληροφόρηση η οποία
την οποία έχω ουσιαστικά καταγράψει από το βράδυ του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Πιστεύω ότι ο επόμενο διευθυντή των Ακαδημιών θα είναι ο Βονόρτας, αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Η ΠΑΕ τοποθετήθηκε προημερών και είπε ότι είχε και μία λίστα 4-5 υποψηφίων. Ακούγονται και άλλα ονόματα. Νομίζω ότι στην τελευταία πίστα ο Βονόρτας θα είναι ο επόμενος διευθυντής της Ακαδημίας, αλλά ας περιμένουμε τις εξελίξεις και τις επίσημες ανακοινώσεις. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλά έχουμε και άλλα αυτό το διάστημα να ασχοληθούμε. Ναι, Νίκο, είπε ο Ζουνίδης ότι ο Αλαφούζος δέχθηκε το Διαμαντόπουλο, δηλαδή, μισό λεπτάκι. Ο Αλαφούζος τώρα, για να μην τρελαθούμε, τι είπε δηλαδή. Παίρνω τον Ζουνίδη, παίρνω και άτυπο τεχνικό διευθυντή, το μάνατζερ του. Κάποιο τον πρότεινε στον Αλαφούζο και εντάξει, ο Αλαφούζο εκείνο το διάστημα ήταν στη φάση που ήταν και είπε: Οκ. Ο ίδιο ο Ζουνίδη δεν έπρεπε να επιτρέψει στον ατζέντη του να έχει αυτέ τι αρμοδιότητε στον Παναθηναϊκό. Τελεία, παύλα. Τέλο. Είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Εγώ πιστεύω ότι ο Βαγιανίδης είναι έτοιμο για βασικό. Καλημέρα, Λάμπρο. Δημήτρη, πού τον έχει δει το Βαγιανίδη? Γιατί εγώ τον Βαγιανίδη τον έχω δει σε περίπου 20 προπονήσεις. Και σου λέω ότι δεν είναι έτοιμος. Πώς ρε Δημήτρη, πού τον είδες τον Βαγιανίδη? Ενώ πού τον έχεις δει τον Βαγιανίδη που δεν τον έχω δει εγώ? Σε παιχνίδι, πας και βλέπεις ΚΑΠΑ 19. Ή ΚΑΠΑ 17 έβλεπες. Εντάξει, είναι ταλέντο, οκ, okay, δεν το συζητάμε ότι είναι ταλέντο. Βασικός για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, ποτέ. Ποτέ, δηλαδή θα κάνει το παιδί το ίδιο. Μπράβο στην ομάδα στην Πάτρα και στον κόσμο. Καλή νίκη. Πήραμε ψυχολογία και πάμε για τούμπα για ό,τι καλύτερο, λέει ο Δημήτρης. Καλό θα είναι να ακούσεις όλη τη συνέντευξη του Μαρίνου για αυτά που λες, ειδικά για το Διαμαντόπουλο. Συμφωνώ απόλυτα ότι ένα νόμισμα έχει δύο πλευρές. Κωνσταντίνε, είπα ότι το βίντεο δεν το έχω ακούσει. Διάβασα όσο στο SDNA τις δηλώσεις του καταγεγραμμένες. Εγώ με αυτά κρίνω. Είναι δηλώσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί. Και αναφέρω και το μέσο που έγιναν. Εννοώ ότι φαντάζομαι ότι υπάρχει σημαντικός βαθμός πιστότητας. Δεν θέλω να. Δεν αδικό κανέναν. Όπως και να έχει, για το Διαμαντόπουλο σου λέω είμαι κάθετος. Δεν αλλάζει η γνώμη μου. Και αν του το πρότεινε, δηλαδή, τι πάει να πει, ότι δεν έχει συμμετοχή σε αυτό, Νίκο. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι αυτό που φύγει ο φίλος μου ο Πέτρος και μου ζήτησε και τη γνώμη και ο φίλος ο Γιώργος, νομίζω πριν. Ο Μαρινάκης σαρώνει τα πάντα και εμάς το πρόβλημά μας είναι αν θα υπογράψει ο Αποστολάκης δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, να διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα και θα ασχοληθούμε και με αυτό. Ο Στέλιος Γκριν, καλημέρα Λάμπρο. Ο Ζουνίδης είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ και είναι από τα καλύτερα ρόστερ. Δεν έδειξε τίποτα. Πέρσι ο Δόνης έκανε καλύτερη πορεία με τα πιτσιρίκια και με μείον 6. Ο Αλέξανδρος Δασκάλου λέει: Σε ένα νοσηρό περιβάλλον, ό,τι πρόθεση και να έχει, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Άρα, κατά την ταπεινή μου άποψη, και ο Ζουνίδης και ο Λιμπερόπουλος δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν αυτά που ενδεχομένως μπορούσαν. Ο Παναθηναϊκός νοσεί και νοσεί βαριά. Και όσο παραμένει ο Γιαννάκης στο τιμόνι, η νόσος θα είναι ανίατη. Αν θα σε διαβάσουμε σε κάποιο άλλο έντυπο, λέει ο Νίκος, δεν έχω. Καταρχήν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συνεργασία μου με το Sportime. Θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Μετά θα δούμε. Εντάξει, υγεία να έχουμε και έχει ο Θεός. 2-3 θα έρθει στην Τούμπα. Λεφτά δίνω, λέει ο Γιάννης. Τον παρακολουθώ από μικρό, έχει μεγάλο ταλέντο και η αλήθεια είναι ότι ο Γιώχανσον δεν κάνει. Για το ότι δεν κάνει ο Γιώχανσον, συμφωνώ. Όπως και για τα λεφτά που ζητάει, που φαίνεται ότι ζητάει ο Ινσούα και διαρρέονται από μάνατζερ στην πιάτσα, να είναι καλά το παλικάρι, να πάει και στον Πάο, να πάει και στην Μπαρτσελόνη, να πάει και στη Ρεάλ. Αδύνατον ο Παναθηναϊκός αυτός να έχει ένα από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στον Ινσούα. Καλός, χρυσός, άγιος. Να είμαστε όμως λίγο σοβαροί. Εξαιρετικό, το πιστεύω για τον Άνω και την τοποθέτηση για το πώς θα διαχειριστεί ο Δόνης την ηρωνία του. Εξαιρετικό, το πιστεύω για τον Άνω και την τοποθέτηση για το πώς θα διαχειριστεί. Α, κατάλαβα, Ανδρέα, ναι, συγγνώμη, κόλλησα τώρα. Πήγε το μυαλό μου στον Άνω, τον παίκτη, όπως το έχει γράψει. Και λέω, πού τον θυμήθηκε. Μπράβο στην ομάδα χθες, βγήκαν πολλοί παίκτες μπροστά. Ο Πεδουντάκης πήρε το ματς με την είσοδο Ράις και Παπαγιάννη. Ευχαριστώ Νίκο, να είσαι καλά για τις ευχές. Ό,τι πρέπει ο Βονόρτας για τις ακαδημίες, έναν ξένο τεχνικό διευθυντή θέλουμε. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο πρώτα για Τούμπα και μετά για το άλλο θέμα με το Μαρινάκι. Λοιπόν, η ομάδα έκανε χθες αποθεραπεία.
Νομίζω ότι ο Δόνης στο μυαλό του μας έδειξε την ενδεκάδα της Τούμπας με τους παίκτες που χρησιμοποίησε στην Πάτρα, αλλά θα τα πούμε πιο αναλυτικά για ενδεκάδα αύριο, γιατί ουσιαστικά η ομάδα έπαιξε το μάτς Τετάρτη. Χθες έκαναν αποθεραπεία, σήμερα και αύριο είναι οι προπονήσεις τακτικής. Και ουσιαστικά αύριο με την αναχώρηση της αποστολής για τη Θεσσαλονίκη η προπόνηση θα γίνει πρωί. Επομένως νομίζω ότι ίσως τη μία το μεσημέρι που βγαίνουμε εμείς να έχουμε παραπάνω πράγματα να πούμε. Για μένα θα είναι λάθος να αρχίσω Μακέντα στην ενδεκάδα. Ως μοναδικός προωθημένος. Δεν νομίζω ότι σε αυτό το μάτς που χρειάζεσαι 4-4 όπως ο Καμπετσής. Ο Μακέντα μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, είναι στην κατάσταση αυτή. Αν επιλέξει ο Δόνης να τους βάλει και τους δύο, θα μιλήσουμε σε διαφορετική βάση. Είχα μια συζήτηση χθες με τον παραπάνω από φίλο μου τον Μιχάλη και λέγαμε για το πώς θα θέλαμε ίσως να παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα. Νομίζω ότι ο Μολό έχει θέση την ενδεκάδα στην Τούμπα μαζί με τον Χατζηγιοβάνι και με έναν από τους Μπουζούκι Ζαχίν στο αρχικό σχήμα. Τώρα δεν λέμε ρεπορτάζ, λέμε αυτό που θα θέλαμε. Νομίζω ότι ο Μολό με... Υπάρχει ένα βίντεο. Δείτε το πώς φωνάζουν Παναθηναϊκός και δείτε την έκφραση του Μολό. Τα είπαμε και χθες. Τέτοιους παίκτες σε τέτοια μάτς τους θέλει 100%. Νομίζω ότι... Δεν νομίζω ότι θα παίξει. Νομίζω όμως ότι θα ήταν μια πολύ καλή που δείχνει και την διάθεση που δείχνει αυτή τη στιγμή. Και θέλει και μια ροή αγώνων ο παίκτης αυτός. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχει ένα προβάδισμα ο Καμπέτσης έναντι του Μακέντα. Αν και ο Μακέντα δηλώνει έτοιμος να παίξει. Το περσινό 4-4-2 θα μπορούσε να είναι οδηγός γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε ένα καλό ημίχρονο. Και θυμηθείτε κάτι. Γιατί στις υπόλοιπες θέσεις δύσκολα θα αλλάξει κάτι εκτός από τα δεξιά της άμυνας, κάτι το φοβερό. Στον Παναθηναϊκό πάνε πολύ περισσότερο αυτά τα παιχνίδια. Του ταιριάζουν πολύ περισσότερο αυτά τα μάτς. Στυλ ΠΑΟΚ, το είδαμε με τον Ολυμπιακό. Το είδαμε στα απαιτητικά φιλικά το καλοκαίρι. Θα μου πεις, συγκρίνεις την Τούμπα με τον Άγιαξ στη Φέγγεντορ? Όχι. Ο Άγιαξ είναι πολύ καλύτερο μετά τον ΠΑΟΚ. Σαφώς και δεν τα συγκρίνω. Ακόμα και εκείνος ο Άγιαξ είναι μέρα και η νύχτα. Που έπαιξε ο Παναθηναϊκός που είχε κάποιες αλλαγές. Αλλά σαν στυλ αγώνων βολεύουν πολύ περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Που θα βρει χώρους, που δεν θα βρει μια ομάδα να αμήνεται 70-80 λεπτά όπως με την ΑΕΛ. Είδατε με την Παναχαϊκή που και η Παναχαϊκή το αντιμετώπισε το παιχνίδι πολύ ανοιχτά. Δεν διαπίστωσα εγώ ότι η Παναχαϊκή θέλει να ταμπουρωθεί. Το έπαιξε το μάτς. Ο Παναθηναϊκός βρήκε χώρους, καθάρισε μπαμπαμ. Δεν ξέρω τι τύχη μπορεί να έχει στην Τούμπα και μεγάλη κουβέντα ειδικά για αυτό το παιχνίδι δεν λέω. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζει πολύ περισσότερο το παιχνίδι αυτό από μάτς τύπου ΑΕΛ, από μάτς τύπου Ξάνθης κτλ. Θα μου πεις και ο Όφη ήρθε και έπαιξε ανοιχτά στο ΆΚΑ και έβαλε 3 γκολ. Ας μην το συζητήσουμε εκείνο το παιχνίδι καλύτερα. Δάγωσα και τη γλώσσα μου. Τα νεύρα μου. Λοιπόν, στο θέμα της ημέρας, ότι ο Μαρινάκης απέκτησε την ταινιοθήκη του Μέγκα. Καταρχήν, η οικογένεια με αυτό τι σχέση έχει, ρε Γιώργο, που έστειλε πριν μήνυμα. Κατέθεσε μια προσφορά κοντά στα 34 εκατομμύρια ευρώ και πήρε την ταινιοθήκη του και το σήμα του Μέγκα. Υπήρξε και εκπρόσωπο του Στάρα, όπω διάβασα εκεί, ο οποίο δεν κατέθεσε προσφορά. Είχα γράψει κάτι 21 Σεπτεμβρίου στην προηγούμενη δουλειά μου ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει διοίκηση όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου να αντιπαρατεθεί ένα αντίπαλο δέος στο Μαρινάκι. Μαρινάκης ο οποίος πλέον είναι πρωταγωνιστής μιας συγκεντρωτικής κατάστασης. Δεν θέλω να το πάω πολιτικά γιατί ξέρω ότι αρκετοί είστε δεξιοί και παραθυναϊκοί. Συμβαίνει κι εγώ. Ευτυχώς δεν ψήφισα το κυβερνών κόμμα μου. Το έχω ξαναπεί. Αλλά είναι ένα διάστημα που μαζεύει. Πάντα μετά την άνοδο έρχεται η πτώση. Αυτή τη στιγμή
Για να βρεθεί επενδυτή στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να είναι κάποιο ο οποίο θέλει να τα βάλει στα ίσια με τον Μελισανίδη, που φτιάχνει γήπεδο, με τον Ιβάν, που ματώνει οικονομικά κυριολεκτικά, ω πότε δεν ξέρω, και με τον Μαρινάκη, ο οποίο αγοράζει ό,τι κινείται. Δύσκολη αποστολή. Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ καλό σενάριο μια γέφυρα διοικητική για τον Παναθηναϊκό, της οποίας το ρόλο αυτή τη στιγμή παίζει ο Αλαφούζος, που προϋπήρχε, μέχρι που να έρθει μια ροή πραγμάτων που θα φέρει γήπεδο και φυσικά διοίκηση ή διοίκηση και γήπεδο. Το ένα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το άλλο. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή χρειάζεται σοβαρό επενδυτή, δεν το συζητάμε. Έναν επενδυτή ο οποίος θα τον δει έστω ψυχρά, έστω τυπικά, σαν μία ακόμα δουλειά του. Προσπαθήσει να βγάλει και λεφτά τον Παναθηναϊκό, γιατί το θεωρούμε, το λέμε αυτό και αλλάζουμε 10 χρώματα, το θεωρούμε κακό. Έτσι συμβαίνει, ποδόσφαιρο είναι. Βιομηχανία είναι. Μιας μορφής βαριάς βιομηχανίας είναι. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό. Θεωρώ ότι και αυτό το καλοκαίρι είναι κρίσιμο και το επόμενο καλοκαίρι είναι κρίσιμο. Το μεθεπόμενο. Δηλαδή το καλοκαίρι του 20 και του 21. Γιατί σας το λέω αυτό. Τώρα είναι θεωρία όμως αυτό. Είναι προσωπική γνώμη και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να παρεξηγηθεί. Η ΑΕΚ φτιάχνει γήπεδο. Θα είναι έτοιμο στον επόμενο 1,5 χρόνο. Δεν είμαι σίγουρος ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά θα παραμείνει η υπάρχουσα διοίκησή της. Θα έχουμε αλλαγές. Ο Σαβίδης πράγματι έχει αλλάξει επίπεδο των ΠΑΟ. Όποιος δεν το δέχεται αυτό δεν μπορεί δεν βλέπει πέρα από τη μύτη του. Δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει όμως για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να πληρώνει. Να πληρώνει έτσι. Έγινε σημαία προχθές μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου των 28 εκατομμυρίων που άνοιξε η ΠΑΕ. Επειδή πλέον έχουμε γίνει και λογιστές στο Παναθηναϊκό και ξέρουμε τι σημαίνει μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Για παράδειγμα, ο πλούσιος Ολυμπιακός έχει κάνει μείωση συμμετοχικού κεφαλαίου και έχει νομίζω συμμετοχικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή 5 εκατομμύρια. Και μελλοντικές υποχρεώσεις 200. Είναι ορισμένα πράγματα λογιστικά που δεν καταλαβαίνω γιατί στον ΠΑΟΚ έγινε είδηση ότι ο Σαββίδης βάζει 28 εκατομμύρια. Ξέρετε γιατί τα βάζει. Για να καλύψει το χρέος. Δεν επενδύει. Δεν είναι επένδυση. Καλύπτει το παθητικό της εταιρείας του. Που σημαίνει ότι η εταιρεία έχει άμεση ανάγκη χρηματοδότησης 28 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι αν ξυπνήσει αύριο το πρωί ο Ιβάν στραβά και πει 28 εκατομμύρια, γιατί, όχι, δεν βάζω. Ξέρετε τι έχει να γίνει. Πόλεμος. Σε εταιρεία με 100 υποχρεώσεις. Επομένως, δείτε τα πράγματα στη σωστή τους βάση και επειδή στο Παναθηναϊκό έχουμε καεί από το χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Είμαστε και δεν πρέπει να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι και πρέπει να είμαστε και πιο υποψιασμένοι γιατί τα έχουμε περάσει πλέον, τα ζήσαμε, τα ζούμε 10 χρόνια. Ο Μαρινάκης όντως έχει πέραν του Ολυμπιακού έναν συγκεντρωτισμό με κανάλια, απλώνεται. Κάποια στιγμή αυτά θα πρέπει να τα πάρει πίσω τα λεφτά. 35 εκατομμύρια, 34 εκατομμύρια για την υιοθήκη του Μεγκά και 100 να κάνει. Θα τα φέρουν πίσω. Δεν ξέρω αυτές τις εποχές. Περιμένετε λίγο την κατανομή ισορροπιών και δυνάμεων. Πώς διαμορφώνονται. Ούτε κάποιο σενάριο συνωμοσίας, λέω, ούτε το History Channel πάω να φέρω εδώ στη σελίδα. Ούτε detective πάω να γίνω, ούτε τίποτα. Αναφέρομαι στην κοινή λογική. Αν ήμουν επενδυτής, εντάξει, ας αφήσω τον εαυτό μου γιατί θα το έκανα, αλλά ένας ουδέτερος επενδυτής δεν θα επένδυε σήμερα στο Παναθηναϊκό. Θα περίμενε να φύγει ο ένας, να σταματήσει να πληρώνει ο άλλος και να πέσει ο τρίτος. Έτσι ώστε να μην έχει να ανέβει βουνό, να έχει πεδιάδα μπροστά του. Και αυτά που σας λέω δεν είναι όνειρα θερινής νυχτός, ούτε επιδιώξεις. Ούτε έτσι θέλω να βλέπω τα πράγματα. Είναι μια αντικειμενική, οπτική θεώρηση των πραγμάτων. Σκεφτείτε,
στην Ελλάδα προ-κρίσης, μάλλον εκεί που άρχιζε η κρίση, ποια πορτοφόλια βρέθηκαν στον Παναθηναϊκό και την κατάληξη. Δεν είχαν, δεν ήθελαν. Τι έγινε. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν προσωποκεντρικές διοικήσεις, εξαρτώνται από ένα πορτοφόλι. Κάτι που σημαίνει ότι αν για χύψη λόγους δεν μπορέσει το πορτοφόλι αυτό να ανταπεξέλθει, αντίο ζωή. Και επειδή έχουν περάσει και οι δύο ομάδες αυτές από κρίση βαθιά, και ο Ολυμπιακός επικοσκοτά και ο ΠΑΟΚ για πάρα πολλά χρόνια με διοικήσεις ανάρμοστες, αντιστρόφως ανάλογες του μεγέθους του, γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην έχει πρωταθλήματα, αλλά είναι μια ομάδα με πάρα πολύ κόσμο. Τώρα μπορεί να βγαίνουν στις τηλεοράσεις και να πανηγυρίζουν και να χλεβάζουν τους άλλους. Εγώ ξέρω, δεν ξέρω. Χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει στην Τούμπα, να φάει 5 γκολ και λογικό είναι να πανηγυρίσουν. Okay, μπορεί να γίνει. Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα, εδώ, η ΑΕΚ είναι πράγματι μια νοικοκυρεμένη ομάδα, έχοντας λάβει όλες τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου και πληρώνοντας πιο παλιά και πληρώνοντας με τρίτη εθνική τα χρέη της. Και βλέπω έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πληρώνει το χρέος του, δεν έχει τίποτα ληξιπρόθεσμο από τους ανθρώπους στην εταιρεία μέχρι διακανονισμούς κτλ. Και οι μελλοντικές του υποχρεώσεις είναι περίπου στα 18 εκατομμύρια για την τριετία. Ίσως 20. Okay. Με την προοπτική γηπέδου υπάρχει νόμος του κράτους. Αν σοβαρευτούμε επιτέλους σωματιακά θα γίνει. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός σε 10 χρόνια θα έχει ένα γήπεδο δικό του μεν με περιορισμένες εμπορικές χρήσεις και ο ΠΑΟΚ έχει επίσης ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα κατασκευής γηπέδου. Δεν ξέρω γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι σε τόσο χειρότερη μοίρα. Φαίνεται πως είναι. Σε 10 χρόνια, το 2029, το 2030, πώς θα είναι τα πράγματα, θα μου πεις, ρε μεγάλε, τι μας λες, σε 10 χρόνια. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που το κοιτάζουν έτσι. Ούτε εγώ αντέχω την ιστορία αυτή. Κανείς μας. Ανεξάρτητος της ιδιότητάς μου. Έτσι κι αλλιώς εδώ τώρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μιμιέ. Μιλάμε, σας μιλάω σαν λάμπρος που είμαι δημοσιογράφος και είμαι και Παναθηναϊκός. Δεν το αντέχω αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να το αντέξω. Είναι βαρύ. Να βλέπεις την ομάδα σου εγκλωβισμένη. Κοιτάξτε λίγο όμως τα γεγονότα διαφορετικά. Δεν το λέω ούτε για να σας φτιάξω την ψυχολογία, ούτε τίποτα. Μήπως οι προϋποθέσεις έτσι ώστε σε λίγα χρόνια από σήμερα η κατάσταση να είναι αλλιώς. Δρομολογούνται τώρα. Πάντως τα πορτοφόλια της ΠΕΚ Λάμπρο δεν είχαν όλη καλή κατάληξη. Π.χ. βγαίνει ο Νίκας, συμφωνώ. Χειρότερα από τον Ηρακλή θα πάει ο ΠΑΟΚ, θα το δείτε, λέει ο Βασίλης πάλι. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις αμυντικές αδυναμίες του ΠΑΟΚ, να πετύχουμε γκολ και να δυσκολέψουμε τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι να σταθούμε καλά αμυντικά και να αποφύγουμε τα λάθη, λέει ο Δημήτρης. Συμφωνώ. Άραβα επενδυτή προβλέπει μονόδρομος, λέει ο Βασίλης. Πάει για κουβάκι αυτό το πλάνο TPG. Εγώ δεν είπα αυτό, Νίκο. Και λέει ο Νίκος πάλι, ρε Λάβρο, για βοτανικό δεν ακούμε τίποτα, ίδια φάση με το Athens Live. Εγώ δεν είπα για κουβά. Εγώ ίσα ίσα ότι υπάρχει ένα ενεργό project για το γήπεδο. Το PAO Live δεν θα το κρίνω τώρα, 1η Νοεμβρίου. Θα το κρίνω από σήμερα σε 9 μήνες. 1η Ιουλίου του 20. Τότε που ο εμπνευστής του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θεώρησε ότι υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία σε αυτό. Βρε παιδιά, ο Ιβάν στο Open αφήνει απλήρωτες παραγωγές γράφουν τα site. Πόσο ΠΑΟΚ είναι ακόμα οκ. Okay. Δεν ξέρω για το Open, δεν το έχω διαβάσει αυτό που λες. Στον ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που είναι πληρωμένη μέχρι cent. Αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο ομάδες που είναι πληρωμένοι παίκτες, προπονητές μέχρι και το τελευταίο cent είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ούτε στην ΑΕΚ είναι όλοι πληρωμένοι, ούτε στον Ολυμπιακό. Το κακό είναι ότι δεν θα το δούμε το μάτσο το ΠΑΟΚ TV. Καλύτερη άμυνα φέτος από πέρυσι. Χωρίς Κολοβέρτσιο, λέει ο Μάνος.
Μην ακούω ότι δεν κάνει ο Γιώχανσον, απλά δεν έχει αντίπαλο στη θέση του δεξιού μπακ και δεν εξελίσσεται. Έχει επαναπαυθεί ότι αυτό θα παίζει. Ο υγιή συναγωνισμό κάνει καλό και καλό είναι να πάρει δεξί μπακ ή να παίζει και ο Αποστολάκη. Έτσι θα δυναμώσει ο συναγωνισμό, λέει ο Παναγιώτη. Θα παίξει ο Αποστολάκη στην Τούμπα. Πολύ μέτριο ο Γιώχανσον, δεν το αποκλείω Δημήτρη. Όσον αφορά το παιχνίδι με τον Μπάουκ, φυσικά δεν περιμένουμε θετικό αποτέλεσμα. Μακάρι να έρθει μπάλα, είναι λόγω τη εμφανού διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων. Όμω το επόμενο με την ΑΕΚ θα είναι ένα σοβαρό τεστ για να δούμε αν πραγματικά αυτή η ομάδα έχει προοπτική εξάδα. Πολύ σωστή η τοποθέτηση του Ιωάννη. Και κάπου εδώ τελειώσαμε, γιατί διάβασα και όλα τα μηνύματα ή σχεδόν όλα. Για να δω αν υπάρχει κάποιο τελευταίο. Ναι. Λοιπόν, κρατήσαμε λίγο παραπάνω σήμερα γιατί είχαμε πολλά θέματα συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τη στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός τη μία το μεσημέρι. Αύριο Σάββατο με το pre-game ουσιαστικά του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα σας.